Η ελαττώδης αύξηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν άφησε και πολλά περιθώρια επιλογών στους καταναλωτές. Έλαξη ήταν αυτοί που στην αρχή του χειμώνα φρόντισαν να προμηθευτούν ικανές ποσότητες για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Οι τιμές έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι κατά 30% και αυτό το γεγονός αποτρέπει την πλειοψηφία να γεμίσει δεξαμενές. Χρήματα δεν υπάρχουν στην αγορά. Ο κόσμος ψάχνει να βρει πετρέλαιο σε καλή τιμή. Αλλά δεν υπάρχει η απαιτούμενη ζήτηση. Σίγουρα η κεντρική θέρμανση είναι η καλύτερη θέρμανση. Με ό,τι και να καίγεται, δηλαδή είτε με πετρέλαιο είτε με ρεύμα, αρκεί να είναι κεντρική θέρμανση. Τώρα από εκεί και πέρα η ΔΕΗ θα τους στοιχήσει παραπάνω και ειδικά μετά τις τελευταίες αυξήσεις, σίγουρα η ΔΕΗ θα είναι πολύ πιο παραπάνω. Οπότε συμφέρει το πετρέλαιο θέρμανση. Σίγουρα συμφέρει. Αυτή τη στιγμή είναι καλύτερο όσον αφορά την τιμή. Το πετρέλαιο είναι γύρω στα 1,10, 1,12, εκεί παίζει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι στην τιμή που ξεκίνησε περίπου στην έναρξή του. Είναι λίγο παρακάτω γιατί ξεκίνησε 1,18, 1,20. Έχει πέσει λίγο. Βέβαια παρόλα αυτά είναι υψηλή τιμή. Να μην λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Το πετρέλαιο δεν έπρεπε να έχει ευρώ. Έπρεπε να είναι πολύ πιο κάτω από το ευρώ. Πάντως η πτώση της θερμοκρασίας στις τελευταίες ημέρες αλλά και το γεγονός ότι πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα έχει δώσει κάποια θετικά σημάδια στην αγορά πετρελαίου ότι το επόμενο διάστημα κάποιοι θα προμηθευτούν έστω μικρές ποσότητες. Σε αυτό βοηθά σε ένα βαθμό και το επίδομα θέρμανσης. Υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όπως έρχεται φεύγει. Η τιμή του είναι στα 1,12. Είναι πάρα πολύ καλά. Σαφώς ρωτάει συνέχεια για τιμή. Πλέον είναι πιο ακριβό το ρεύμα. Έτσι αλλιώς έχει εξαφθεί ότι υπάρχει μια μικρή αύξηση, μικρή, 50% από ό,τι έχουμε ακούσει. Και εντάξει, δεν μπορεί να γίνει η θέρμανση πλέον με κλιματιστικό ή με σόμπα ή με οτιδήποτε άλλο ηλεκτρική συσκευή. Πάντως από την πλευρά των φοροτεχνικών υπάρχει αίτημα στο Υπουργείο στην ανοίξη και πάλι πλατφόρμα και να κάνουν αιτήσεις για επίδομα θέρμανσης και όσοι από τους φορολογούμενους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν. Όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης, η πλατφόρμα έκλεισε στις 15 του μήνα, όμως διαπιστώσαμε μέσα από την Ομοσπονδία ότι αρκετοί φορολογούμενοι δεν έκαναν αίτηση. Κάνουμε μια προσπάθεια μαζί με άλλους συλλόγους της χώρας, στείλαμε μια επιστολή και την Ομοσπονδία, στείλαμε μια επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών ζητώντας να ξανανοίξει η πλατφόρμα, ώστε όσοι δεν προλάβαν και δεν μπόρεσαν να κάνουν την αίτηση, να μπορέσουν να την κάνουν και να λάβουν το επίδομα που δικαιούνται. Υπάρχουν πολλοί δικαιούχοι δηλαδή που δεν έχουν κάνει αίτηση, ποιος είναι ο λόγος? Δεν έπεσε στα αυτιά τους, αυτό είναι το, να το πούμε, να το πω έτσι. Δεν το πήρανε είδηση ότι πρέπει να υποβάλουν αυτήν την υποχρέωση ως τις 15 του μήνα. Οπότε δεν προλάβα ουσιαστικά και ζητάμε να ανοίξει η πλατφόρμα καθώς δεν επηρεάζει ούτε τον προϋπολογισμό κάπου ούτε τίποτα και για σε αρκετές περιοχές της χώρας και εδώ στην Ιλία έχει αρχίσει και μπαίνει το κρύο, έχει αρχίσει και έχουμε κρύο αρκετό και το πετρέλαιο έχει πάει στο 1,10, οπότε καλό θα είναι όποιος μπορεί να βοηθηθεί να μπορέσει να ξανανοίξει πλατφόρμα και να κάνει την αίτηση.